Ο Ξάνθος τα έκανε όλα όπως έπρεπε το πρωινό της 25ης Μαΐου, όταν στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης συντροδίτησα. Το σχοινί της κατάβασης κόπηκε στα δύο και ο ίδιος βρέθηκε στο κενό, χάνοντας τη ζωή του. Σύμφωνα με το Φιλελεύθερο, η έκθεση πραγματογνωμοσύνης των εμπειρογνωμόνων του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, υπάρχουν σημάδια χρόνιας φθοράς στο μοιραίο σχοινί. Το σχοινί ήταν παγιό με εμφανή σημάδια φθοράς, έφερε αστοχίες και ήταν ακατάλληλο για χρήση. Ενώ από τις μικροσκοπικές και εργαστηριακές εξετάσεις φαίνεται να εντοπίστηκαν στο σχοινί βλάβες που ενδέχεται να χρονολογούνται και να σχετίζονται με παλαιότερες στρατιωτικές ασκήσεις. Ο ανακριτής της υπόθεσης επέστρεψε απόψε στην Κύπρο έχοντας μαζί του το μοιραίο σχοινί και έκθεση 40 σελίδων. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα γίνει ενδελεχής έλεγχος των στοιχείων που προκύπτουν. Αν από την έκθεση προκύπτουν επιπρόσθετες εξετάσεις, αυτό θα γίνει. Στην αντίθετη περίπτωση, η υπόθεση θα ολοκληρωθεί και θα σταλεί στην νομική υπηρεσία για να δοθούν οδηγίες για τον παραπεραχειρισμό της. Ενώ την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας αναμένει και την τελική έκθεση γεγονότων της αστυνομίας, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την ανάλυση της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων, η οποία θα δοθεί στον ανώτατο αξιωματικό του ΓΕΦ, ώστε να ολοκληρώσει και αυτό στην έρευνα για τυχόν ευθύνες εντός της Εθνικής Φρουράς. Εδώ και αρκετό διάστημα, η έρευνα από τον ανώτερο αξιωματικό του ΓΕΦ, ο οποίος διορίστηκε, έχει ολοκληρωθεί και το μόνο που αναμένεται είναι η τελική έκθεση, έτσι ώστε να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα. Σε επικοινωνία που είχαμε με την οικογένεια, μας ανέφεραν ότι και ήδη αναμένουν το αποτέλεσμα των ερευνών τόσο από πλευράς αστυνομίας όσο και από την Εθνική Φρουρά. Και όπως μας είπαν, ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να τιμωρηθούν αυτοί που ευθύνονται, τόσο για τη δικαιοσύνη του Ξάνθου, αλλά και για να μην θρηνήσουμε ξανά ανθρώπινες ζωές με τέτοιο τρόπο.